Το πρόσφατο τραγικό συμβάν της μετοπικής σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχειών στα Τέμπη έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάς να θρηνεί για ακόμη μία φορά τα παιδιά της που χάνονται άδικα εξαιτίας εγκληματικών ενεργειών και παραλήψεων που προκάλεσαν διαχρονικά όλα τα κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις, με αποκορύφωμα τη σημερινή. Είναι όλοι τους υπεύθυνοι, γιατί ενώ βρισκόμαστε στην εποχή της ηλεκτρονικής επανάστασης, η Ελλάς διαθέτει σήμερα ένα από τα πιο ατελή και επαρχαιωμένα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο, με χειροκίνητα κλειδιά μετατόπισης του δικτύου και ανύπαρκτα συστήματα ελέγχου. Είναι όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί διαχρονικά υπεύθυνοι, γιατί δεν φρόντισαν ποτέ να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν έναν κερδοφόρο αμυγός εθνικό οργανισμό σιδηροδρόμων. Παραοδήγησαν μέσα από την κατασπατάληση πακτολού δημοσίου χρήματος και μέσα από την κομματική εκμετάλλευση να καταστρέψουν τη δημόσια περιουσία και κατόπιν να τη δωρήσουν σε ξένους. Απόδειξη αποτελεί το ξεπούλημα της Τρενοσέ ΑΕ μέσω του ΤΑΙΠΕΔ σε ιταλικό όμιλο εταιριών έναντι μόλις 45 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο του 2017. Αγανάκτηση προκαλεί και η πρόσφατη παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη αναβάθμιση του σιδηροδρομικού της δικτύου, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση είχε χρηματοδοτηθεί αδρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σκοπό αυτό. Ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης καταδικάζει την εγκληματική ολιγορία της κυβέρνησης που οδήγησε στην εθνική αυτή τραγωδία και καλεί όλο το έθνος των Ελλήνων σε συστράτευση προκειμένου να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη απέναντι σε κάθε φυσικό και ηθικό αυτούργο, με τη δημιουργία νέου, πρότυπου, υπερσύγχρονου εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Ο Έλληνας πολίτης θα ζει με ποιότητα και αυθονία, απολαμβάνοντας απόλυτη ασφάλεια.